φίλο μας τον Χριστό Φαρμάκη να το καλησπερίσω. Καλησπέρα. Γεια σου, Μαρίνα μου. Σπύρο, καλά, σήμερα έχω κάνει τα σαρτά μου, Χρήστο. Γεια σου, Σπύρο. Όπω σε κομπλάρω δηλαδή, έτσι. Ήρθα, έκατσα δίπλα σου και άρχισε τα σαρτά μου. Σε κομπλάρω. Και δύσκολη. Είναι επικίνδυνο. Είμαι γενικός, είμαι γενικός επικίνδυνος. Μας τα λες αυτά. Με τόσα ωραία πράγματα που ασχολείσαι, είσαι και επικίνδυνος. Ήρθες να μας πεις για τα. Και μας έφερες κιόλας εδώ και δωράκια μας έφερε ο Χρήστος. Θα σας τα πω εγώ σε πολύ λίγο τι εννοούμε. Μας έφερες ωραία εθέρια έλαια που μυρίζουν εκπληκτικά. Εγώ τα λατρεύω για πάσα νόσων, λέω εγώ. Είναι φοβερά τα εθέρια έλαια. Καταπληκτικά. Λοιπόν, θα πούμε τώρα για τα εθέρια έλαια του χειμώνα. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, με τι τρόπο. Και όλα αυτά. Και βέβαια να πω ότι έχουμε δωράκια τις καταπληκτικές κρέμες που έχει η εταιρεία Φύτο του Χρήστου Φαρμάκη, που είναι η κρέμα για κάθε τύπο δέρματος με αντιρρητιδικές αναπλαστικές ιδιότητες με μελισσοκέρι. Συνταγή λέει που περιέχει 23 μοναδικά ενεργά συστατικά και έχουμε και την 24ωρη κρέμα προσώπου με ροδόνερο, αντιρρητιδική και συσφυκτική δράση, τονώνει την επιδερμίδα ενώ ταυτόχρονα απαλύνει τις ρητίδες. Έχουμε 5 και 5. 5 ροδόνερο, 5 μελισσοκέρι, αλλά όποια και να κερδίσετε. Σας έχω λοιπόν δωράκια για 10 τυχερές. Δύο ή και τυχερούς, γιατί δεν νομίζω, είναι και για άντρες, έτσι, φυσικά. Και για άντρες ομορφιά θέλουμε, δεν θέλουν. 2, 11, 55, 50, 5, 37 και 2, 11, 55, 50, 5, 38, τηλεφωνήστε. Τώρα αφήνετε το τηλεφωνάκι σας, έτσι, και το ονοματάκι σας, να σας πάρουμε μετά, να σας πούμε πού θα έρθετε να τα παραλάβετε. 5 μελισσοκέρι, 5 ροδόνερο, κρέμες Φύτο, φυτικές με εθέρια έλαια. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, και να πούμε για τα εθέρια έλαια και να πούμε ότι ο χειμώνας είναι μία περίοδος, μία εποχή που προσφέρεται για να χρησιμοποιήσουμε εθέρια έλαια. Γιατί είναι μία περίοδος που και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες και η υγρασία είναι χαμηλότερη και πιο ισχυροί άνεμοι υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να μας δημιουργούν προβλήματα. Προβλήματα στο ανασωπητικό, προβλήματα, ακριβώς, τα διάφορα κρυολογήματα, ναι. Βήχας, διάφορα πράγματα τέτοια, αλλά και στο δέρμα. Έτσι. Ξηρότητα. Ξηρότητα, κυρίως ξηρότητα, ναι. Θα δώσουμε συνταγές για να αντιμετωπίσουμε εγώ αυτά τα προβλήματα και να πούμε γιατί τα εθέρια έλαια είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Mm-hmm. Γιατί τα εθέρια έλαια είναι τα φυσικά αντιβιωτικά, είναι τα αντιβιωτικά της φύσης. Μπράβο. Και μάλιστα έχουν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα ώστε να είναι τόσο αποτελεσματικά, μια και τα βακτήρια, τα μικρόβια, δεν μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης. Είναι γνωστό ότι τα μικρόβια προσπαθούν, στην προσπάθειά τους μάλλον, να επιβιώσουν από τα αντιβιωτικά, δημιουργούν μηχανισμούς αντίστασης, ώστε να ξεγελάν κατά κάποιο τρόπο το αντιβιωτικό και να μην έχει δράση. Ναι. Δηλαδή δημιουργούν κάποιες ασπίδες προστασίας. Και αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που τόσο και οι γιατροί όσο και εμείς οι φαρμακοποιοί, αυτό που συμβουλεύουμε πάντα στους συμπολίτες μας, στους ασθενείς μας, είναι να γίνεται λελογισμένη χρήση των αντιβιωτικών. Σίγουρα. Όχι γιατί ένα αντιβιωτικό, αν το πάρουμε μία κάψουλα, θα μας προκαλέσει μία βλάβη, αλλά γιατί θα πρέπει τα αντιβιωτικά να τα φυλάμε ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δράσουν την κατάλληλη στιγμή. Για να μην μπορούν τα μικρόβια να αναπτύσσουν τους μηχανισμούς αντίστασης που είπαμε απέναντι στα αντιβιωτικά. Τα εθέρια έλαια, τι γίνεται με τα εθέρια έλαια, που όπως είπαμε είναι τα φυσικά αντιβιωτικά. Τα μικρόβια, και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό, τα μικρόβια δεν μπορούν να φτιάξουν, να δημιουργήσουν μηχανισμούς και ασπίδες αντίστασης, οπότε είναι 100% αποτελεσματικά. Και να πούμε και ότι τα 100% τα φυτικά. Τα φυτικά εθέρια. Να μην ακριβώς, είναι εσάνς, να μην είναι συνθετικά εθέρια έλαια. Μπράβο, ακριβώς. Να είναι για να έχουν και αυτές τις πρέπει να είναι φυσικά 100% ώστε να έχουν όλες τις ιδιότητες που έχει ουσιαστικά το φυτό. Έτσι.
Και γι' αυτό έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα το γεγονός ότι δεν μπορούν τα μικρόβια να αναπτύξουν μηχανισμούς αντίστασης απέναντι στα εθέρια έλαια. Και θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλές κυρίες που βασανίζονται από ρολιμώξεις και που πλέον τα αντιβιωτικά είναι άχρηστα, δεν κάνουν τίποτα. Θα πρότεινα λοιπόν να ζητήσουν τη συμβουλή και τη θεραπεία επί της ουσίας από ένα ολιστικό γιατρό, ώστε με κάψουλες αρωματοθεραπείας, δηλαδή κάψουλες οι οποίες στηρίζονται λαμβάνονται από το στόμα, στηρίζονται ναι, πάνω σε εθέρια έλαια, έτσι, και ταυτόχρονα μία αγωγή μαζί και με κολπικά υπόθετα, με vaginal soup, θα δουν μεγάλο αποτέλεσμα. Και ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πρόβλημα αυτό. Έχω βοηθήσει πάρα πολλές ασθενείς μου πάνω σε αυτό το πράγμα. Και θα με θυμηθούν. Ωραία. Να πούμε λοιπόν, ότι τα εθέρια έλαια δεν τα λαμβάνουμε από το στόμα σε αυτή τη μορφή. Όχι. Τα εθέρια έλαια θα πρέπει να τα διαλύσουμε, να τα βάλουμε ή σε τσάι ή σε νερό και να τα πούμε. Τα οποία βέβαια τα καλά εθέρια έλαια, όλα που κυκλοφορούν πρέπει να το ψάχνουν και λιγάκι. Σαφώς. Μην πάθουν και τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή να σας τα συστήσει ο φαρμακοποιός ή ο ολιστικός γιατρός. Ακριβώς. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε για χρήσεις που είναι αυλαβείς για το δέρμα, ναι, όχι για, από το στόμα. Ή εκείνα, και κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από μόνοι μας. Δηλαδή να κάνουμε κάποιες εισπνοές. Θα μιλήσουμε για απλά πράγματα. Τώρα για την προηγούμενη περίπτωση που αναφέρθηκα, για τις κάψουλες της αρωματοθεραπείας, εκεί σαφώς θα χρειαστεί η συμβολή του ολιστικού γιατρού και του ολιστικού φαρμακοποιού κατ' επέκταση. Λοιπόν, τι μας έχεις φέρει εδώ? Λοιπόν, έχουμε φέρει διάφορα εθέρια έλαια. Θα πούμε, τα χρησιμοποιούμε κυρίως το χειμώνα. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε είτε στη συσκευή καύσης των εθερίων ελαιών, τη συσκευή της αρωματοθεραπείας. Ναι, 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 το λίχνο. Έτσι, που λέμε. Ακριβώς, το λίχνο. Δεν φέραμε σήμερα την προηγούμενη φορά. Ναι, είχαμε. Ναι, με το ρεσό γεμίζουμε την κοιλότητα με λίγο νερό και βάζουμε κάποιες σταγόνες εθερίων ελαίων. Μας φτιάχνει και το κέφι, αρωματίζει την ατμόσφαιρα και θέλω να πω ότι συνιστά ότι τον ευκάλυπτο για να, και καθαρισμό του χώρου και μπορούμε να το βάλουμε. Θα πούμε κάποια πράγματα, βέβαια, ναι, και όταν βράζει, μπορούμε να το βάλουμε και σε μια κατσαρόλα που να βράζει και να κάνουμε εισπνοές. Έχει πάρα πολλές. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν έτσι κάποια βασικά εθέρια έλαια για το χειμώνα. Και ποιες είναι οι ιδιότητες που έχουν. Δηλαδή, μια και αναφερθήκαμε στον ευκάλυπτο, ο ευκάλυπτος αυτό που κάνει είναι να τονώνει το ανασωπητικό σύστημα κατά κύριο λόγο, μια και έχει και αντιβακτηριακές αλλά και αντιοικές ιδιότητες. Και βοηθάει στην κατεπολέμηση από κρυολογήματα, από γρήπη. Σου ανοίγει και η αναπνοή. Ακριβώς. Και μπορούμε να κάνουμε μια πολύ απλή χρήση του ευκαλύπτου, είναι να προσθέσουμε μερικές σταγόνες σε ένα χαρτομάντιλο και να κάνουμε εισπνοές. Εδώ να μυρίζουμε. Ακριβώς. Όταν είμαστε κρυολογημένοι, ακριβώς, το βάζουμε τον ευκάλυπτο σε ένα χαρτομάντιλο και τον έχουμε και μυρίζουμε. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορούμε να φτιάξουμε τώρα, αν θυμάσαι ένα, το κάνουμε και μια διαφήμιση, δεν πειράζει, ένα φυσικό βίξ, ας πούμε. Ναι, ναι, το έχουμε φέρει. Τα πετρελοχημικά που περιέχουν αυτά σε βαζελίνες. Να το. Α, είναι και έτοιμο. Βέβαια. Είναι το Calmavix, είναι ένα προϊόν έτοιμο αυτό. Και για το κρυολόγημα. Ακριβώς, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αντί για Vix. Δηλαδή, όπως χρησιμοποιούμε το Vix, κατά τον ίδιο τρόπο και δεν φυσικά πειράζει. Για παιδάκια όχι. Είναι εντελώς ακίνδυνο και είναι και πολύ πιο αποτελεσματικό από το Vix. Αυτό το συγκεκριμένο λάδι στηρίζεται σε εθέρια έλαια, δηλαδή έχει εθέριο έλαιο λεβάντα, δενδρολίβανο, θυμάρι, ευκάλυπτο και ylang-ylang. Και η βάση είναι τρία πολύ καλά λάδια, είναι μείγμα από τρία καλά λάδια, τζοτζόμπα, αμυγδαλέλαιο και σιτέλαιο. Έτοιμο το προϊόν, μπορούμε να κάνουμε αυτά με αυτό εντριβές στα φαρμακεία. Πάμε στα φαρμακεία. Από την εταιρεία Φύτο, από την εταιρεία Φύτο, αλλά όχι μόνο από την εταιρεία Φύτο, αντίστοιχα λάδια υπάρχουν και από άλλες εταιρείες που μπορεί ο καταναλωτής. Ναι, εμείς έχουμε ένα αξιόπιστο προϊόν, όμως υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν επίσης αξιόπιστα προϊόντα για... και προτείνω αντί για Vix με αυτό όπως είπες, με βαζελίνες και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Ακριβώς, όχι. Ναι. Να χρησιμοποιούμε ή το όσο μπορούμε. Μόνοι μας με λίγο ευκάλυπτο, ylang-ylang, λεβάντα. Θα μας τυχήσει περισσότερο αν το φτιάξουμε έτσι. Ακριβώς. Αλλά ή το παίρνουμε έτοιμο όπου υπάρχει. Που είναι και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το συγκεκριμένο λάδι αυτό είναι στα 7 ευρώ λιανική τιμή. Αλίμονο. Και συμφέρει πόσο είναι? Είναι 50 ml. 50 ml. Και πάρα πολύ είναι. Μια χαρά γιατί μη λαδωθείτε κιόλας. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και μεγάλη. Λοιπόν, αυτό για τον ευκάλυπτο λέγαμε. Επίσης ένα άλλο πολύ καλό εθέριο έλαιο είναι το Πεύκο.
το οποίο είναι ισχυρό αποσυμφορητικό, αλλά επίσης βοηθάει και για το βήχα και για διάφορες αναπνευστικές λοιμώξεις και επίσης βοηθάει στην ιγμωρίτιδα. Και αυτό βασανίζει πάρα πολύ κόσμο. Με εισπνοές. Κατά τον ίδιο τρόπο που κάναμε με τον ευκάλυπτο. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα ιγμώρια μπορούν μονίμως να έχουν στο λίχνο, στη συσκευή. Και για το χώρο. Για το χώρο, ακριβώς, να προσθέτουν πεύκο όταν είναι στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, οπουδήποτε. Η μέντα. Ένα άλλο πολύ καλό εθέριο έλαιο. Και αυτό βοηθάει στην ιγμωρίτιδα, αλλά κυρίως βοηθάει σε μικρανίες και πονοκεφάλους. Να το να βάζουμε δηλαδή ακριβώς εδώ λαδάκι εκεί, τοπικά, ναι. Είναι και να το μυρίζουμε. Και να το μυρίζουμε, αλλά όπως είπες να κάνουμε και ένα μασάζ στους κροτάφους εδώ. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, αλλά και μπορούμε να το βάλουμε βέβαια και σε ένα βαμβάκι να το μυρίζουμε πέρα από το μασάζ για ημικρανίες και για πονοκεφάλους. Βέβαια, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εάν θέλουμε να το βάλουμε, ας πούμε, και να κάνουμε εδώ, θα πρέπει να το έχουμε διαλύσει σε λαδάκι. Θα πρέπει να το έχουμε βάλει σε λάδι. Όλα τα εθέρια έλαια τα βάζουμε σε ένα λαδάκι, τα βάζουμε σε μια κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο. Βάζουμε, ξέρω εγώ, 4-5 σταγόνες από το εθέριο έλαιο, τις μέντες συγκεκριμένα. Και με αυτό παίρνουμε. Αυτό ξεχάσαμε. Ότι τα εθέρια έλαια δεν εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα, αλλά πρέπει πρώτα να έχουμε ακριβώς και να μας δημιουργήσουν και ένα ερεθισμό. Δεν είναι τίποτα το σημαντικό, έτσι. Αλλά εντάξει, όλο μπορεί να φοβηθεί κάποιος και σαφώς. Να πει ότι τον πείραξε, ξέρω εγώ. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να έχουμε ένα μέσο διάλυσης, να τα διαλύουμε δηλαδή σε λαδάκι, σε ελαιόλαδο. Έτσι, το πιο απλό πράγμα. Να κάνω πάλι την προσφορά μας, τα δωράκια μας που έχουμε. 5 κρέμες ενυδατικές με μελισσοκέρι, με 23 συστατικά που είναι καταπληκτικά και, συμβάλλουν στην ανάπλαση της επιδερμίδας και την 24ωρη μεροδόνερο, εδώ για από τον κύριο Φαρμάκη, 5 ροδόνερο και 5 με μελισσοκέρι, κρέμες για το πρόσωπο, καταπληκτικές και από την εταιρεία Φύτο, δώρο για σας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 211-55-50-537 και 211-55-50-538 για σας. Πάρετε τηλέφωνο τώρα, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σας παίρνουμε σε πολύ λίγο μετά την εκπομπή για να σας ενημερώσουμε πώς θα τα παραλάβετε ή να σας τα στείλουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και να δώσουμε και μια, μιλάγαμε για τη μέντα, υπάρχει μια πολύ καλή συνταγή όπου μπορούμε να κάνουμε ένα εντελώς φυσικό σκραμπ για το πρόσωπο. Λοιπόν, θα πάρουμε θέριο έλαιο μέντας, όπως είπαμε, 5 σταγόνες και σε μία κουταλιά τη σούπας από λάδι, από το grape seed, αυτό είναι ένα λάδι που το βρίσκουν πολύ εύκολα, είναι από κουκούτσια σταφυλιού, έτσι το grape seed oil, σε μία κουταλιά επομένως. Grape seed oil, σε λάδι σταφυλιού, ας το πούμε. Θα βάλουμε, θα προσθέσουμε 5 σταγόνες από εθέριο έλαινα μέντας και θα βάλουμε και θαλασσινό αλάτι. Και με αυτό, όποιο αλάτι έχουμε για το σπίτι. Ακριβώς, για το σπίτι, ώστε να γίνει σκραμπ, θα το καταλάβει οποιαδήποτε γυναίκα τέλος πάντων. Θα γίνει μια πάστα. Ακριβώς, μια πάστα και με αυτή μπορεί να την απλώνει στο πρόσωπο. Ένα πολύ καλό σκραμπ για τώρα για το χειμώνα. Που μπορούμε να το κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, δύο. Μπορούμε να το κάνουμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Και 2-3 φορές καλά είναι. Να φεύγουν και οι ρήποι και η επιδερμίδα να αναπνέει και να αναζωογονείται. Και υπάρχει το Ιλάνγκ Ιλάνγκ, το οποίο είναι ένα εθέριο έλαιο γιατί αντιμετωπίζει το θυμό και το άγχος. Και θα μιλήσουμε και πιο κάτω. Υπάρχει. Υπάρχει μία σύγχρονη ασθένεια, η οποία λέγεται χειμωνιάτικη μελαγχολία. Μόνο, εδώ πέρα έχουμε μελαγχολία, μου πάθει κατάθλιψη χειμώνα καλοκαίρι με την κρίση αυτή. Πες μας πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Την κρίση την οικονομική θα την αντιμετωπίσουμε πολιτικά και στις κάλπες. Και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε το σωστό. Για να δούμε, Αυτή η κρίση αντιμετωπίζεται μόνο έτσι. Τώρα, η άλλη κρίση της μελαγχολίας, της χειμερινής μελαγχολίας, θα δώσουμε συνταγή, όπως είπαμε. Να τη βρούμε και να τη δώσουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν τα εθέρια έλαια που επιλέγουμε είναι εσπεροειδοειδή και κυτροειδή. Δηλαδή το περγαμόντο, το νέρολι, το οποίο είναι από τα άνθη της νερατζιάς και το ιλάνγκ ιλάνγκ. Λοιπόν, και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Σε 30 ml από ένα λάδι βάση, είτε είναι σιτέλαιο, είτε είναι αμυγδαλέλαιο, οτιδήποτε, θα βάλουμε συνολικά 18 σταγόνες. Δηλαδή από 6 σταγόνες από το κάθε ένα εθέρια, από τα εθέρια έλαια. Επαναλαμβάνω, το εθέριο έλαιο του περγαμόντου, το εθέριο έλαιο του νέρολι. Πόσες σταγόνες?
6 σταγόνες από το καθένα. Α, συνολικά 18. 18. Ναι, ναι, ναι. 6 Περγαμότο, 6 Νέρολι, 6 Λάγκι Λάγκ σε 30 ml από ένα λάδι βάση. Όποια από... θέλουμε. Ναι. Μπορεί να βάλουμε και ό,τι έχουμε σπίτι. Ναι, ναι, και αμυγδαλέλαιο, σογγέλαιο, ηλιέλαιο, οτιδήποτε. Ναι. Ναι. Έτσι. Και κάνουμε ένα ολιστικό μασάζ. Αυτό δηλαδή μας αντιμετωπίζει τον μας βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε την χειμωνιάτικη μελαγχολία. Τώρα θα πούμε να μας κάνουν μασάζ, βέβαια, γιατί εμείς. Εντάξει, συνήθως αυτό γίνεται. Γιατί να κάνουμε, μόνοι μας τον εαυτό. Βέβαια, αυτό μυρίζει καταπληκτικά. Αλλά ακόμα και αυτό μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι τόσο καταπληκτικό που θα θες μετά τον μπάνιο να το βάζεις σαν κρέμα. Ακριβώς. Ένα λάδι σώματος. Λάδι σώματος. Μυρίζει εκπληκτικά έτσι. Είναι ο συνδυασμός δηλαδή που γίνεται από τα εφαίρια έλαια. Που σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις. Πραγματικά, ο χειμώνας είναι μια δύσκολη εποχή, κακά τα ψέματα. Και εμείς στην Ελλάδα που έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι μας να είναι μεγάλο, να είναι εκπληκτικό με τις θάλασσές μας, με τον ήλιο μας. Ναι. Λίγο χειμώνας, βέβαια, είναι μικρό το διάστημα, ένα δίμηνο επί της ουσίας είναι. Εντάξει, αλλά. Μέχρι να βγεις και να πεις άντε, καλοκαίρι σε πάλι. Έχουμε κάτι, ξέρω εγώ, από Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι. Ναι, Αλκιονίδες, τέλος πάντων. Κάτι είναι, κάτι. Λοιπόν, να πούμε τώρα και για πονοκεφάλους που είναι συχνοί. Και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με εθέρια έλαια. Καταρχήν, τα εθέρια έλαια που μπορούμε να επιλέξουμε είναι βασιλικός, μαύρο πιπέρι, λεβάντα, γεράνι, χαμομήλι και ευκάλυπτος. Και εδώ υπάρχει μια εξειδίκευση ανάλογα με το τι είδους πονοκεφάλου είναι. Ακριβώς. Δηλαδή, από πού προέρχεται από ο πονοκέφαλος. Θα τα πούμε τώρα. Οι γυναίκες και πριν την καθιερωμένη έτσι. Είσαι πολύ ενημερωμένη. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι με μια γυναίκα, σαν τη Μαρίνα, που είναι τόσο που καλά ενημερωμένη. Μ' αρέσει η πρόληψη. Κουβεντιάζω πολύ άνετα και πολύ ευχάριστα. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ακριβώς. Ναι, μ' αρέσουν τόσο πολύ αυτά. Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, άρα λέμε τώρα για τον πονοκέφαλο. Όταν ο πονοκέφαλος σχετίζεται με το άγχος. Έτσι, οφείλεται στο άγχος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να, και μιλάμε τώρα, να το αντιμετωπίσουμε είτε σε βαμβάκι με εισπνοές, είτε πάλι στο με το λίχνο. Λίχνο. Ακριβώς. Ή άμα θέλουμε να κάνουμε εδώ. Μπορούμε και αυτό. Μπορούμε εδώ, και αυτό. Μπορούμε και αυτό. Στους κροτάφους. Το περισσότερο αυτό που ενδείκνεται είναι κυρίως οι κρόταφοι. Αλλά και ο λίχνος, όπως είπαμε, ή βαμβάκι. Λοιπόν, αν ο πονοκέφαλος προέρχεται από το άγχος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 σταγόνες από εθέρια έλαια βασιλικού και 2 σταγόνες από εθέριο έλαιο μαύρου πιπέρι, μαύρου πιπεριού. Έτσι, όταν υπάρχουν ορμονικοί λόγοι και έρχομαι στο πρόβλημά σου. Ναι, 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 όχι, όχι, και εγώ. Ναι, λοιπόν, πολλές φορές έχω πονοκεφάλου. Εδώ έχουμε, βάζουμε 2 σταγόνες λεβάντα και 2 σταγόνες γεράνι. Μ' αρέσει λεβάντα. Πάλι εδώ, ή στο λίχνο ή σε ένα βαμβάκι για εσπνοή. Μπορείς να κάνεις και συνδυασμό όλων αυτών που είπαμε. Έτσι, και στους κροτάφους. Και η λεβάντα και για το βράδυ. Ναι. Να βάζω στο καλά, είναι απίστευτη η λεβάντα. Είναι αγχολητική. Είναι ηρεμιστική και αγχολητική. Μ' αρέσει έτσι να βάζω στο μαξιλάρι έτσι, και να μου γυρίζω τη λεβάντα όλο το βράδυ. Ωραία. Μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όταν τώρα. Είναι αποτέλεσμα υπερδραστηριότητας και όταν είναι δηλαδή ο πονοκέφαλος οφείλεται στην κούραση ακριβώς. Εδώ μπορούμε να βάλουμε χαμομήλι, δηλαδή να βάλουμε 4 σταγόνες από χαμομήλι και κάνουμε πάλι αυτά που είπαμε ή στο λίχνο ή στο μασάζ, ελαφρύ μασάζ στους κροτάφους. Και όταν έχουμε κρυολόγημα, έτσι και ο πονοκέφαλος οφείλεται στο κρυολόγημα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι να βάλουμε μερικές σταγόνες, ξέρω εγώ, 6-7 σταγόνες ευκάλυπτο σε μια μικρή κατσαρόλα που βράζει και να κάνουμε εισπνοές πάνω από την κατσαρόλα. Και όπως έχω, όσοι έχουν και καλοριφέρ που ανάβουν, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτοί που θα ανάψουν ναι, καλοριφέρ πάλι. Αυτό ναι. Μπορούν να βάλουν ένα. Αυτοί τέλος πάντων που θα καταφέρουν μετά από ένα μαραθώνιο αγώνα να πάρουν το επίδομα θέρμανσης και φτάσουμε στο σημείο εκείνο και θα το ανάβουν. Γιατί τώρα ξέρεις κάνουν και περικόπες, θα ανάβουν κάποιες ώρες. Ενώ παλιά θυμάσαι, λέγανε, ξέρω εγώ, γιατί μας το κλείνετε το καλοριφέρ στο διαχειριστή. Τώρα θα λένε κλείστο. Έτσι γίνεται από πέρυσι. Από πέρυσι έτσι γίνεται. Λοιπόν, ένα μπολάκι λοιπόν με μερικές σταγόνες ευκάλυπτο για τις ιώσεις και για να μην κολλάνε και όλα τα μέλη το ένα μετά το άλλο. Ναι, έτσι, ναι, ναι, μπορούμε να το κάνουμε και να το βάλουμε πάνω με ένα βαμβακάκι τέλος πάνω, πάνω ναι, στο. Ναι, ναι, με λίγο νεράκι έτσι να εξατμίζεται κιόλα σε ένα μπολάκι. Ένα μπολάκι να μυρίζει. Ναι, 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 ναι. Μυρίζει ωραία ο ευκάλυπτος. Ναι. Αχ, ωραία, έτσι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε δικά τώρα το χειμώνα. Πάμε τώρα να δούμε για το βήχα. Για το βήχα. Τα οποία είναι κάποια εθέρια έλαια που είναι αποχρεπτικά, έτσι, και αυτά είναι το ροδόξυλο, η μέντα, ο ευκάλυπτος και η λεβάντα. Αυτά σε γαργαρές. Αυτά εδώ τα κάνουμε ως εξής. Αν ο βήχας είναι από ίωση, έτσι, γιατί και εδώ έχουμε διαφοροποιήσεις, τότε το βάζουμε
στη συσκευή, στο λίχνο, στη συσκευή αρωματοθεραπείας, 2 σταγόνες μέντα, 2 ευκάλυπτο και 2 λεβάντα, όταν μιλάμε για ίωση, έτσι. Mm-hmm. Όπως επίσης μπορούμε να κάνουμε και ένα χλιαρό λουτρό και αυτό θα το κάνουμε αφού διαλύσουμε τα εθέρια έλαια σε γάλα, που είπαμε ότι είναι φυσικός γαλακτοματοποιητής, για να μην τα προσθέσουμε απευθείας στο λουτρό που θα κάνουμε και να έχουμε διασπορά, να έχουμε ναι, μια ναι, ναι, έτσι, κατάλαβα, το γάλα, διάλυση. Ναι. Έλεγε, για, να μην για να έχουμε διάλυση, να μην έχουμε, ακριβώς, να μην έχουμε διασπορά, το κάτι κάνουμε πρώτα σε γάλα. Που κάνει σε γάλα. Ακριβώς. Και βάζουμε επίσης 5 σταγόνες από ευκάλυπτο και 5 σταγόνες από μέντα. Όπως επίσης από αυτά τα δύο εθέρια έλαια, το ευκάλυπτο και τη μέντα, μπορούμε να προσθέσουμε αυτές τις 10 σταγόνες σε 30 ml από λάδι βάσης και να κάνουμε ένα ολιστικό μασάζ. Αν ο βήχας τώρα είναι νευρικής φύσης, τότε αυτό που μας βοηθάει είναι το ροδόξυλο, το εθέριο έλαιο του ροδόξυλου. Πάλι με το ίδιο. Πάλι δεν με τον ίδιο τρόπο. Γαργάρες, δηλαδή, θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε και γαργάρες. Με τα ίδια εθέρια. Θα δώσουμε μια καλύτερη συνταγή. Να σε ρωτήσω για κάτι. Αυτές τις τέτοιες που δώσαμε τώρα είναι και για παιδιά, δεν σου είναι για παιδιά. Μωράκια. Μόνο που τα παιδιά θα πρέπει να μειώνουμε κάπως τις ποσότητες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αντί για 4 σταγόνες να χρησιμοποιήσουμε 3 ή 2 σταγόνες. Έτσι, να μειώσουμε λίγο τις ποσότητες. Προσπαθώ να βρω για τους γαργαρισμούς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ καλή συνταγή, θα μου επιτρέψεις ναι, λίγο. Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Θα τη βρούμε. Παρεπιπτόντως, να τονίσω ότι όση ώρα ψάχνω για να βρω τη συνταγή, ναι, 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 ότι καλό είναι το χειμώνα να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, γιατί σαφώς γενικώς και πάντα θα πρέπει να αποφεύγουμε ναι, τη ζάχαρη, ναι, 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 αλλά αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε, ότι η ζάχαρη μειώνει πάρα πολύ τα λευκά αιμοσφαίρια, άρα μειώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, την άμυνα του οργανισμού και τον αποδυναμώνει ακόμα και μέχρι 4 ώρες αφού έχουμε λείψει ζάχαρης. Από γλυκά, από τα πάντα. Ναι, 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 ναι. Όχι μόνο ζάχαρη σαν ζάχαρη στον καφέ, από τα πάντα. Από οτιδήποτε, ναι, ναι. Μπορούμε καλό να... δηλαδή είναι να αποφεύγουμε τη ζάχαρη. Ζάχαρη πάντα. Καλό είναι να αποφεύγεται γιατί η ζάχαρη... Μπλοκάρει και το μεταβολισμό. Πολλά πράγματα τέλος πάντων. Ειδικά τώρα το χειμώνα, καλό είναι να αποφεύγετε. Όσο μπορείτε, δεν τρώτε λιγότερο γλυκά, δεν ναι, 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 κάνετε υπερκατανάλωση ζάχαρης και στον καφέ σας. Ειδικά, αν πίνετε και 3-4 καφέδες με 3 κουταλιές ζάχαρη, έχετε φάει μια πάστα. Εγώ αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ένα πολύ να καλό... Με μέντα δεν μπορώ να κάνω. Με μέντα, το βρήκα. Για το... Λοιπόν, ναι, έχουμε... Γιατί είναι και έτσι να φρέ, μια δίνει μπορείς, μια φρεσκάδα. Μπορείς να το κάνεις με μέντα ναι, και θα το συνδυάσεις μαζί με τιτρί. Με τσαγιόδεντρο. Με τσαγιόδεντρο. Δηλαδή, μπορούμε να βάλουμε 6 σταγόνες από μέντα και 6 σταγόνες από τιτρί σε μισό ποτήρι νερό να κάνουμε γαργάρες, το οποίο το φτύνουμε το, έτσι το καταπίνουμε. Πάρα πολύ καλό το τιτρί, το έχω, ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι, αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά τον πονόλαιμο. Ναι. Έτσι. Είναι στα εθέρια έλαια. Βεβαίως, ναι, 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 ναι. Το τσαγιόδετρο, βέβαια, το τσαγιόδετρο είναι κατεξοχήν αντιμικροβιακό και αντιβακτηριακό εθέριο έλαιο. Επίσης, ενδείκνυται που είπαμε και προηγουμένως και για τις ουρολοιμώξεις και για τις πλύσεις. Τις πλύσεις που κάνουμε... Αυτή η θεραπεία που θα κάνει κάποια κυρία με κάψουλες αρωματοθεραπείας και vaginal soup και κολπικά υπόθετα, περιέχει και τιτρί. Είναι ένας συνδυασμός από πολλά εθέρια έλαια, τα οποία γίνεται εμβροχή σε σορβίτι, σε μια σκόνη τέλος πάντων, που χρησιμοποιείται σαν έκδοχο στη για φαρμακευτική. Και μέσα μετά ακριβώς γίνεται μάλιστα καψουλοποίηση. Είναι μια συνταγή που την παίρνεις 3 φορές τη μέρα από μια κάψουλα για ένα μήνα. Και πίστεψέ με, έχεις τελειώσει με το θέμα της ουρολοίμωξης. Δηλαδή είναι κρίμα ναι, οι γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες και οι άντρες. Και οι άντρες, κυρίως οι γυναίκες. Ναι. Στις γυναίκες είναι πιο συχνά το φαινόμενο. Να ταλαιπωρούνται με το θέμα των ναι, ουρολοιμώξεων ναι, ναι, και να παίρνουν αντιβιωτικά. Και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Και σε πιο μεγάλες. Ακριβώς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και βλέπεις γιαγιά να υποφέρει. Και κυρίως είναι τέτοιες ναι, μεγάλες ηλικίες. Γιατί έχει πάρει 1 εκατομμύριο σιπρόξιν, οπότε το σιπρόξιν πλέον δεν λειτουργεί. Αυτές οι κυρίες που είναι και μεγάλες ηλικίες. Μεγάλες ηλικίες, για πάνω από 80, 70, ακριβώς, 80. Ακριβώς. Που τα και είναι κρίμα να τυραννιούνται, να απευθύνουν σε ένα ολιστικό γιατρό, ώστε να ακολουθήσουν μια θεραπεία με αρωματοθεραπεία, με εθέρια έλαια και πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα λύσουν το πρόβλημά τους. Μακάρι, μακάρι. Και οι ολιστικές θεραπείες να βρουν και το χώρο εκεί που ανήκουν. Είναι πραγματικά καλές. Είναι πραγματικά. Το θέμα δεν είναι να
πώς να σου το πω, να ανεβάσουμε τις ολιστικές θεραπείες απλά για να τις ανεβάσουμε. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε το σύγχρονο άνθρωπο ώστε να έχει μια καλύτερη υγεία. Είτε από θέμα πρόληψης, είτε από θέμα θεραπείας. Έτσι. Εγώ είμαι φανατικός σε οποιαδήποτε θεραπεία έχει αποτέλεσμα. Σωστός. Το νερό του καματερού να είναι. Που άμα λέμε, έχει αποτέλεσμα. Εντάξει, αν έχει αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Γιατί πάνω απ' όλα σεβόμαστε τον άνθρωπο. Δεν σεβόμαστε ούτε τις γνώσεις μας, ούτε τα προϊόντα που πουλάμε. Έτσι, σεβόμαστε την ανθρώπινη υγεία πάνω απ' όλα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, και να πούμε και μια και είμαστε με Θέρια Έλεα. Δύο-τρία πραγματάκια. Μισό δευτερόλεπτο θέλω. Για να πω και για κάποια βάματα που έχουν να κάνουν με τα Θέρια Έλεα. Και αυτά είναι. Το βάμα της εχινάτσιας που το γνωρίζουμε όλοι και που βάζουμε ακριβώς 25 σταγόνες σε μισό ποτήρι νερό και το πίνουμε αυτό τρεις φορές τη μέρα, δηλαδή 25-25-25. Επίσης ένα άλλο πολύ καλό βάμα είναι το σαμπούκους που είναι για τη γρήπη, μειώνει τη διάρκεια της γρήπης. Το σαμπούκος, ναι. Το προύνους βιρτζινιάνα είναι για το βήχα. Και ένα πολύ καλό ρόφημα, αντί να πίνουμε καφέ τώρα το χειμώνα, μπορεί να πίνουμε μελίσσα, μελισσόχορτο, που βοηθάει και την χειμωνιάτικη μελαγχολία. Μελισσόχορτο λοιπόν, στα καλά μπαχαράδικα, αποξηραμένο, ακριβώς, που το ακριβώς. Βρίσκουμε παντού στη... Είναι καταπληκτικό και είναι ό,τι χρειάζεται για την χειμωνική μελαγχολία. Μας τα είπες όλα σφαιρικά. Τα είπα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εσύ, τα λες μια χαρά πάντα, γι' αυτό και σε θέλω εδώ και τα λες και όλα μαζί. Δηλαδή, συμπυκνωμένη γνώση. Έτσι, πιάσαμε και αυτό, είπαμε και εκείνο, είπαμε και τ' άλλο. Ναι. Τα καλύψαμε ολιστικά. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Σας ευχαριστώ, φορά, και εγώ σας ευχαριστώ για τα ξαναπούμε. Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας τρέχει. Έχουμε τις κρεμούλες μας. Έτσι, πολλά φυλάκια από μένα. Να περνάτε καλά. Αύριο πάλι εδώ. Τι έχω και τι σας έχω αύριο, Γιώργο Ματσάγκο, μην το ξεχνάμε. Πολλά φυλάκια, να περνάτε καλά. Τσάου.